Καλώς ορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Αγαπημένο μου κύριε Νικολόπουλε, το βιογραφικό του κ. Νικολόπουλου είναι πλούσιο, εγώ θα σας διαβάσω λίγα λογάκια. Είναι καθηγητής εγκληματολογίας στο τμήμα κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Επίσης είναι και πρόεδρος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ της Επανόδου, κέντρο επανένταξης αποφυλακιζομένων υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριοι επιστημονικά ενδιαφέροντα είναι θεωρητική εγκληματολογία, συγκριτική εγκληματολογία, εγκληματολογικές όψεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, σύγχρονες τάσεις της αντικλιματικής πολιτικής, κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων, εγκληματολογία και λογοτεχνία. Σπουδές. Πτυχίο Τμήματος Νομικής της Σχολής ΝΟΠΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1982. Μεταπτυχιακό σε εγκληματολογικές σπουδές, Πάντιο Πανεπιστήμιο 1986. Διδακτορικό δίπλωμα στην εγκληματολογία. Προπτυχιακά μαθήματα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, εγκληματολογικές όψεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, συγκριτική εγκληματολογία, επόπτης πρακτικής άσκησης του τομέα εγκληματολογίας. Σεμινάρια, εγκληματολογία και λογοτεχνία. Επίσης, έχει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την καρδιά μου για την δημιουργική αυτή πρόσκληση να συμμετάσχω και εγώ στο πρόγραμμα των εισηγήσεων που οργανώνει το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να βρίσκομαι απόψε μαζί σας και να συζητήσουμε, να ασχοληθούμε με ένα θέμα που το βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον και προκλητικό και ίσως έτσι και εκλογείτε και δικιά σας προσέλευση, φαντάζομαι, το έγκλημα και λογοτεχνία. Έγκλημα και λογοτεχνία, ή για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, το έγκλημα μέσα από τη λογοτεχνία. Πώς παρουσιάζεται δηλαδή το φαινόμενο το εγκληματικό, και όταν λέω εγκληματικό φαινόμενο, δεν εννοούμε φυσικά μόνο την εγκληματική πράξη, έτσι, εννοούμε όλη τη διαδικασία της κατασκευής ενός νόμου, έτσι, της παραβίασης του νόμου, αλλά και της αντίδρασης στην παραβίαση του νόμου. Άρα, όταν λέμε εγκληματικό φαινόμενο, εννοούμε όλη αυτή την ακολουθία των κοινωνικών διαδικασιών και επομένως, όταν μιλάμε για έγκλημα, είναι μια έτσι, συνοπτική αποτύπωση, έτσι, μια συνοπτική αναφορά ενός συνολικότερου φαινομένου που περιλαμβάνει περισσότερες κοινωνικές διαδικασίες που η μια προϋποθέτει την άλλη. Καμία δηλαδή δεν είναι ανεξάρτητη. Δεν υπάρχει έγκλημα χωρίς νόμο, όπως δεν υπάρχει αντίδραση στο έγκλημα, δηλαδή ποινή, χωρίς νόμο και χωρίς πράξη. Αυτά τα τρία δηλαδή είναι αλληλένδετα. Άρα, εμείς δεν κάνουμε τώρα μάθημα εγκληματολογίας, θα κοιτάξουμε όμως πώς η λογοτεχνία προσεγγίζει το έγκλημα, το εγκληματικό φαινόμενο, αλλά και αντίστροφα πώς το εγκληματικό φαινόμενο επηρεάζει τη λογοτεχνία, δηλαδή επηρεάζει τους συγγραφείς, τον τρόπο που γράφουν, αλλά και τους αναγνώστες. Γιατί? Γιατί η λογοτεχνία πάλι είναι μια λέξη έτσι, συνοπτική, μια λέξη που συνοψίζει περισσότερα πράγματα. Η λογοτεχνία δεν είναι μόνο ένα κείμενο. Είναι μια διαδικασία συγγραφής, είναι βεβαίως το προϊόν της συγγραφής, που είναι το κείμενο, αλλά είναι και η διαδικασία της ανάγνωσης, δηλαδή η διαδικασία της πρόσληψης του κειμένου από τους αναγνώστες. Άρα και εδώ έχουμε πάλι μια διαδικασία, θα λέγαμε, αλληλοδράσεων, αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο συγγραφέα, το κείμενο τον αναγνώστη, που εδώ το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι αυτές οι διαδικασίες δεν υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό και τοπικό πλαίσιο. Πολύ περισσότερο δεν είναι διαδικασίες που αναπτύσσονται κατά πρόσωπο. Σκεφτείτε ότι εμείς έτσι, διαβάζουμε βιβλία ανθρώπων, τους οποίους ούτε καν γνωρίζουμε, έτσι, ή ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και αιώνες. Παρ' όλα αυτά το έργο μένει. Άρα τελικά η σχέση μας είναι με το έργο, με το κείμενο. Και αυτό το κείμενο ταξιδεύει μέσα στα χρόνια, μέσα στους αιώνες και κάθε φορά, κάθε εποχή
αναζητάει και ψάχνει να δει τα δικά της νοήματα μέσα στο κείμενο και όσο και πολλά νοήματα βρίσκει και όσο και πολλά νοήματα ταξιδεύει και δεν σταματάει το ταξίδι του σε μια συγκεκριμένη εποχή να πεθάνει εντός αγωγικών στην εποχή αυτή, ανάγεται σε κλασικό κείμενο. Και λέμε ότι ένα έργο είναι κλασικό όταν ακριβώς μπορεί και επιβιώνει μέσα στον χρόνο και είναι δεκτικό πολλαπλών αναγνώσεων. Σκεφτείτε για ποια τραγωδία παραδείγματος χάρη, για το αρχαίο δράμα, πώς επιβιώνει τόσους αιώνες και πόσες διαφορετικές εκδοχές έχουν δοθεί, ερμηνείες, προσεγγίσεις, να μην μιλήσω τώρα για τις παραστάσεις και τις διαφορετικές συνοθεσίες. Άρα λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πλούτο που συμπυκνώνεται μέσα στη λέξη λογοτεχνία, θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς αυτό που αποκαλούμε έγκλημα, εγκληματικό φαινόμενο, επηρεάζει τη θεματολογία της λογοτεχνίας, αλλά και πώς επίσης και το ενδιαφέρον των αναγνωστών, των διαχρονικών αναγνωστών, από τους αιώνες, αν θέλετε, επηρεάζεται από τα κείμενα εκείνα που αναφέρονται στο έγκλημα. Θα τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια και επίσης θέλω να σας παρακαλέσω ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε απορία, παρέμβαση δικιά σας, τοποθέτηση, ερώτηση, έτσι, δεν θα ήθελα να κάνω ένα μονόλογο, θα ήθελα να δουλέψουμε περισσότερο έτσι, διαδραστικά, όπως λένε. Δηλαδή, αν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε σε κάποια στιγμή, να κάνετε μια δικιά σας τοποθέτηση, κάποια ερώτηση να θέσετε, να τα αναπτύξουμε περισσότερο, είμαστε στη διάθεσή σας. Έτσι, δεν θα ήθελα να είναι μια μονόπλευρη τη μεριά μου έτσι, διάλυση και ομιλία. Στο τέλος. Ναι, αν θέλει κάποιος από τον κόσμο που μας παρακολουθεί, βεβαίως. Και εγώ το έχω ανοιχτό. Ναι, θα τα πούμε στην πορεία. Ναι. Επίσης, θα πρέπει να σας διευκρινίσω από την αρχή ότι εγώ δεν είμαι ούτε θεωρητικός της λογοτεχνίας, ούτε λογοτέχνης, ούτε φιλόλογος. Τώρα θα μου πείτε πώς βρέθηκα στη λογοτεχνία και μιλάω για λογοτεχνία έτσι και μάλιστα δημοσίως. Και όχι μόνο δημοσίως μιλάω, αλλά το κάνω και μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Είναι ακριβώς γιατί οι διεπιστημονικές μου αναζητήσεις σαν νομικού και εγκληματολόγου με οδήγησαν στο πεδίο της λογοτεχνίας. Και για να σας το κάνω και λίγο πιο συγκεκριμένο, ασχολούμαι εδώ και περίπου 10 χρόνια στο Πάντιο, όπου είμαι καθηγητής, στο τμήμα κοινωνιολογίας, με ένα σεμινάριο προπτυχιακό με τίτλο «Εγκληματολογία και λογοτεχνία». Μέσα σε αυτό το σεμινάριο, με τους φοιτητές, δουλεύουμε πάνω σε ένα κείμενο γνωστό, το ξένο, του Αλμπέρ Καμί. Ένα κείμενο μέσα από το οποίο προσπαθούμε κάθε φορά, γιατί αυτό είναι ο σκοπός του σεμιναρίου, δεν είναι ένα σεμινάριο λογοτεχνίας, ένα σεμινάριο εγκληματολογίας. Αλλά προσπαθούμε με αφορμή τη λογοτεχνία να οργανώσουμε έναν διάλογο, μια γέφυρα ανάμεσα στην εγκληματολογία και στη λογοτεχνία. Δηλαδή τι, ανάμεσα σε δύο μορφές λόγων. Το λόγο της επιστήμης και το λόγο της τέχνης γύρω το εγκληματικό φαινόμενο. Να δούμε δηλαδή ποιος είναι ο λόγος που εκφέρει η τέχνη ή η λογοτεχνία εν προκειμένου για τους κανόνες, για τις παραβιάσεις των κανόνων και για τις συνέπειες των παραβιάσεων μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα. Βεβαίως εμείς δουλεύουμε μόνο ένα συγκεκριμένο φυσικά το ξένο του Καμί. Και αντιστοίχως να δούμε αυτοί οι λόγοι της τέχνης μπορούν να συντονιστούν, μπορούν να εμπλουτίσουν, μπορούν εν πάση περιπτώσει να ευαισθητοποιήσουν το λόγο της επιστήμης. Τι μπορεί δηλαδή να αποκομίσει ένας εγκληματολόγος διαβάζοντας λογοτεχνία, όχι βέβαια να αποκτήσει γνώσεις, έτσι, γιατί οι γνώσεις αποκτάει μέσα από την επιστήμη του, μέσα από την έρευνα και την θεωρία. Αλλά μήπως μπορεί η λογοτεχνία να τον φωτίσει κάπως διαφορετικά, μήπως μπορεί να τον ευαισθητοποιήσει κάπως διαφορετικά, μήπως μπορεί να τον υποκινήσει ενδιαφέροντα και να τον αντίξει πτυχές που ενδεχομένως ένας επιστημονικός λόγος, που έχει φυσικά τους δικούς του κανόνες, την δικά του μεθοδολογία, αποκρύπτει. Άρα λοιπόν εδώ το ενδιαφέρον μας είναι ακριβώς να κάνουμε αυτό το διάλογο. Αυτή τη μετάβαση, αυτό το ταξίδι ανάμεσα στην τέχνη και την επιστήμη. Και θα δούμε ακριβώς πώς αυτά τα δύο μπορούν ενδεχομένως να συμπάρξουν, να συντονιστούν.
Θα μου πείτε, γιατί το βάζουμε το σεμινάριο εγκληματολογία και λογοτεχνία μέσα σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών εγκληματολογίας. Καταρχήν θα ήταν πολύ δικαιολογημένο. Γιατί? Σκεφτείτε ότι η λογοτεχνία από το αρχαίο δράμα και τη βίβλο, από την Ορέστια και το θηβαϊκό κύκλο, μέχρι το σύγχρονο υπαρξιακό μυθιστόρημα και το θέατρο του παραλόγου, ουσιαστικά δεν σταματά να δείχνει τις προβληματικές σχέσεις των ανθρώπων με τους κανόνες. Είτε αυτοί οι κανόνες είναι θείας, είτε είναι ανθρώπινης προέλευσης. Να δείχνει τα εγκλήματα των ανθρώπων, αλλά και την κάθαρση που επέρχεται, με όποιο τρόπο επέρχεται και αν επέρχεται εν τέλει, συνήθως με την αυτοκαταστροφή των ίδιων των δραστών. Άρα λοιπόν, καταρχήν μπορούμε να πούμε ότι νομιμοποιείται ένα τέτοιο είδους σεμινάριο στο πρόγραμμα σπουδών εγκληματολογίας. Γιατί? Γιατί η λογοτεχνία και οι λεγόμενες επιστήμες του ανθρώπου, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία και πολλές άλλες, συνάπτουν καταρχήν μια πολύ προνομιακή και πολύ γόνιμη σχέση. Γιατί? Γιατί όχι μόνο χρησιμοποιούν την ίδια πρώτη ύλη, το λόγο, έτσι, αλλά και τα θέματα τους, τα αντικείμενά τους, τα αντλούν από τον ίδιο θεματικό πυρήνα. Δηλαδή, εν τέλει, αν το δει κανείς έτσι κάπως συμπυκνωμένα και συνοπτικά, τη σύγκρουση, τη σχέση, τη συγκρουσιακή σχέση των ανθρώπων με τους κανόνες. Τους κανόνες που διέπουν τον κοινωνικό τους βίο ή τον σχεδικό τους βίο, αναλόγως. Εδώ βέβαια πρέπει να θυμηθούμε και το ειρωνικό σχόλιο που έκανε ο Μάρξ. Ο Μάρξ τι έλεγε? Ότι ο εγκληματίας δεν παράγει μόνο συγκράματα ποινικού δικαίου, ούτε απλώς τους ποινικούς κώδικες και τους νομοθέτες. Ο εγκληματίας παράγει και τέχνη. Ωραία λογοτεχνία, μυθιστορήματα, ακόμα και τραγωδίες. Είναι μια μικρή παρέκβαση από το κεφάλαιο. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι καθόλου αυτονόητο πως το λογοτεχνικό κείμενο είναι ένα ευκολοδιάβατο πεδίο για επιστημονική ανάλυση. Γιατί? Γιατί παραμονεύει εδώ ένας μεγάλος κίνδυνος, ένας μεγάλος πειρασμός για τον επιστήμονα, για τον ερευνητή. Να προβάλλει δηλαδή πεισματικά τις γνώσεις του, τα γνωστικά και εκτιμένα της επιστήμης του, πάνω στο σώμα του λογοτεχνικού κειμένου, πάνω στη λογοτεχνία. Με άλλα λόγια, να διαβάσει τη λογοτεχνία με έναν ίδιο τρόπο, σαν να προσπαθεί να βρει αποδείξεις για τις θεωρίες του. Και να αρχίσει παραδείγματος χάρη ένα ψυχολόγος να ψυχολογεί τους ήρωες, ένα εγκληματολόγος να βλέπει από εγκληματολογική άποψη τις πράξεις. Γενικά να διαβάζουν τη λογοτεχνία με έναν τρόπο ψυχολογικό, εγκληματολογικό και ομοιολογικό. Αυτό έχει ένα μεγάλο κίνδυνο. Διακυβεύει την ίδια την ουσία της λογοτεχνίας. Που για να ταυτολογήσω, η ουσία της λογοτεχνίας ποια είναι? Η λογοτεχνικότητά της, δηλαδή τι, να αναπτύσσεται προνομιακά στον χώρο του φανταστικού. Τη λογοτεχνία είναι μια φανταστική κατασκευή, τα έργα, τα πράξεις, οι διαδικασίες, τα πλαίσια. Και μέσα από αυτή την κατασκευή, τη φανταστική, φτιάχνει έναν ολόκληρο κόσμο. Έναν ολόκληρο κόσμο, ο οποίος χτίζεται φυσικά με τις λέξεις. Μόνο από αυτές οι λέξεις, τα υλικά δηλαδή της λογοτεχνίας, χρησιμοποιούνται με διαφορετικές ιδιότητες. Γιατί? Γιατί αναδεικνύουν την πολυσημεία τους, την αμφισημεία τους, τη μεταφορική και συμβολική σημασία που έχουν. Δηλαδή, αποκαλύπτουν εκείνες τις ιδιότητες, τις οποίες, αν εκδηλώσουν μέσα σε ένα καθαρά επιστημονικό εγχείρημα, προκαλούν προφανώς σύγχυση και οικονομεύουν την αποδεικτική του αξία. Φανταστείτε ένα επιστημονικό κείμενο που θα είναι γεμάτο αμφισημείες, πολυσημείες, μεταφορικές και συμβολικές χρήσεις των λέξεων και αντιστοίχως φανταστείτε ένα λογοτεχνικό κείμενο που δεν έχει αμφισημεία, που δεν έχει πολυσημεία, που δεν έχει το μεταφορικό και συμβολικό πλούτο που εκπέμπουν οι λέξεις. Αντιστέλω να πω δηλαδή ότι είναι το υλικό είναι το ίδιο, οι λέξεις, ο λόγος, αλλά η χρήση είναι διαφορετική. Και εδώ έχει μια μεγάλη παγίδα. Γιατί πολλές φορές οι λέξεις είναι ίδιες. Πάρτε παράδειγμα το τίτλο «Η φόνησα» του Παπαδιαμάντη, ή «Η δίκη» του Κάφκα, ή «Η δίκαιη» του Καμί, ή το «Έγκλημα και τιμωρία» του Ντοστογεύσκη και πολλά άλλα.
Το ερώτημα εδώ είναι, αυτές οι λέξεις έχουν την ίδια σημασία στη λογοτεχνία όπως την έχουν στην κοινή χρήση, στην κοινή γλώσσα ή πολύ περισσότερο στην γλώσσα την επιστημονική. Δηλαδή, όταν ο Κάφκα μιλάει για τη δίκη, εννοεί μια δίκη, όπως την ξέρουμε, μέσα στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, του συγκεκριμένου συστήματος. Όταν μιλάει ο Ντοστογεύσκη για το έγκλημα και την τιμωρία, μιλάει μόνο έτσι από μια, θα λέγαμε, ποινικολογική προσέγγιση. Όταν μιλάει ο Παπαδιαμάντης για τη φόνησα, μιλάει απλώς και μόνο μια γυναίκα που σκοτώνει παιδιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι λέξεις είναι παγίδες και θα πρέπει να κοιτάμε πάντοτε όταν μελετάμε τη λογοτεχνία όλες τις διαστάσεις, όλο τον πλούτο που κρύβουν μέσα σε αυτές οι λέξεις. Γιατί εδώ υπάρχει μια άλλη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο λόγο της επιστήμης και στο λόγο της τέχνης. Ό,τι η επιστήμη σημασιολογεί πάντα εκ των υστέρων τις κοινωνικές πράξεις. Εδώ είναι πολύ βασικό να θυμηθούμε το πρώτο άρθρο του ποινικού μας κώδικα. Τι λέει ο ποινικός κώδικας? Δεν υπάρχει έγκλημα χωρίς νόμο. Ούτε έγκλημα ούτε ποινή χωρίς νόμο. Άρα προηγείται ο νόμος και ο νόμος αυτός τι κάνει? Οι πράξεις υπάρχουν. Η ιστορία υπάρχει. Η κοινωνική ζωή των ανθρώπων υπάρχει. Οι συγκρούσεις υπάρχουν. Αλλά αυτές δεν αποκτούν νόημα. Δεν γίνονται εγκλήματα αν δεν υπάρξει ο νόμος. Ο νόμος πάντοτε εκ των υστέρων σημασιολογεί τις πράξεις. Και όχι μόνο ο νόμος, αλλά και η δικαστική απόφαση, η οποία θα κρίνει μια συγκεκριμένη πράξη. Η πράξη έχει προηγηθεί, η ιστορία έχει γίνει. Ο λόγος έρχεται μετά για να τη σημασιολογήσει, να τη δώσει νόημα. Στη λογοτεχνία τα πράγματα συμβαίνουν τελείως αντίστροφα. Στη λογοτεχνία ο λόγος υφίσταται ταυτόχρονα ως πράξη και λόγος. Ο Έκο λέει, ο Ουμπέρτο Έκο λέει ότι η συγγραφή ενός μυθιστορήματος είναι και μια προσμονολογική πράξη. Εκεί δεν υπάρχει μια χρονική διάσταση ανάμεσα στο λόγο και στην πράξη. Οι σημασίες της πράξης των προσώπων αποκαλύπτονται ταυτόχρονα με τον λόγο που εκφέρεται για αυτές. Και η σημασία αυτή φυσικά δεν είναι μια δουλειά του συγγραφέα, είναι μια δουλειά του αναγνώστη. Ο αναγνώστης είναι ο οποίος θα δει τις σημασίες. Τελείως διαφορετικές διαδικασίες. Άρα λοιπόν, για να κλείσω λίγο με αυτές τις διαφορές μεταξύ επιστημονικού λόγου και λογοτεχνικού λόγου, και για να δικαιολογήσω κάπως, αν θέλετε, και το σεμινάριο που κάνω στο Πάντιο, αυτή η ποιοτική διάκριση ανάμεσα στην επιστημονική και τη λογοτεχνική αφήγηση έχει να κάνει με τον τρόπο τελικά που ορίζουμε το πεδίο της γνώσης. Τι είναι γνώση? Και κατά τη διαστολή φυσικά διαγράφουμε το πεδίο της μη γνώσης. Δηλαδή διαγράφουμε τα όρια του επιστημονικού και του μη επιστημονικού. Εκεί που μπορούμε τελικά να αντιληφθούμε αυτό που λέει ο Ελίτης, στο Άξιον Εστί. Τι λέει? Τον φωνιάδων η άλλη πλευρά, η αθέατη. Το μικρό γιατί που έμεινε αναπάντητο. Είναι το τοξαστικό του, στο Άξιον Εστί του Ελίτη. Όλα αυτά, δηλαδή η άλλη πλευρά, η αθέατη. Αυτή δεν είναι που καλύπτεται ούτε από την επιστήμη, ούτε από τον νόμο. Το μικρό γιατί. Τα γιατί αυτά που δυσκολεύεται κάπως ο επιστημονικός λόγος να επισημάνει και να αναδείξει. Αλλά μια λογοτεχνική γραφή και ανάγνωση καταδεικνύει αμέσως. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η λογοτεχνία χρησιμεύει σε τι, αν μπορούμε να δώσουμε μια χρησιμότητα στη λογοτεχνία, για να καθιστά τις επιστήμες, τις κρατικές επιστήμες ιδίως, πιο ευαίσθητες απέναντι στην κοινωνία και ειδικότερα απέναντι στις αντιδράσεις των ατόμων στην κοινωνία και στους κανόνες της. Να λοιπόν που αμέσως αρχίσουμε και αναδεικνύουμε κάποια πολύ πολύ βασικά συστατικά στοιχεία της λογοτεχνίας και πώς διακρίνεται η λογοτεχνία από την επιστημονική γνώση και την επιστημονική αφήγηση. Άρα προχωράμε λίγο στην ανάλυση μας, προχωράμε λίγο εξέταση των σχέσεων εγκλήματος και λογοτεχνία. Όταν σκεφτόμαστε έγκλημα και λογοτεχνία, το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό μας ποιο είναι? Το ιστορικό μυθιστόρημα. Τι καλύτερο και τι πιο προφανές από το αστυνομικό μυθιστόρημα, αυτό που λέμε αστυνομική λογοτεχνία. Μια λογοτεχνία η οποία ταυτίστηκε συχνά, κατά τη γνώμη μου, άδικα σε μεγάλο βαθμό με την παράλογο τεχνία, δηλαδή με κάτι υποδέστερο, με κάτι όχι τόσο ποιοτικό. Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη θέση. Υπάρχουν αστυνομικά έργα, αστυνομικά μυθιστορήματα που έχουν αναδειχθεί μέσα από πολύ σημαντικές πένες, όπως και εμβληματικά έργα της αστυνομικής.
λογοτεχνίας. Εν τούτης, εκείνο που χαρακτηρίζει γενικά την αστυνομική λογοτεχνία, και γι' αυτό ίσως αμέλειο δεν θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτή, είναι το γεγονός ότι μένει συνήθως προσκολλημένη σε μία αστυνομική και δικαστική διερεύνηση ατομικών περιπτώσεων και ατομικευμένων πράξεων που αναδεικνύουν μια σύγκρουση βεβαίως, αναδεικνύουν ενδεχόμενα μια παθολογία και περιορίζονται όμως αυτές. Δηλαδή δεν έχει τις διαστάσεις, αν θέλετε, που αναδεικνύει ένα έγκλημα μέσα στην λεγόμενη κλασική λογοτεχνία. Αν δούμε δηλαδή κάπως, θα πάμε λίγο αντίστροφα, αν δούμε λίγο κάπως έτσι απομειωτικά, λίγο από την απομένα, την Ορέστια, π.χ., την Μίδια, τι είναι. Είναι εγκλήματα, ιδιοτροκτονίες, παιδοκτονίες, στον πυρήνα τους έχουν, αν θέλετε, το ίδιο πυρήνα που μπορεί να έχει ένα στον αντιστόρημα. Εν τούτης είναι διαφορά. Με είναι διαφορά ακριβώς ο τρόπος που διευρύνουν την προοπτική που δίνουν ακριβώς σε αυτές τις συγκρούσεις, σε αυτές τις πράξεις. Δεν περιορίζεται δηλαδή απλώς σε μια παθολογική κατάσταση, σε μια ατομική σύγκρουση. Δίνουν άλλες διαστάσεις στις πράξεις αυτές. Έτσι λοιπόν, αν αρχίσουμε να διευρύνουμε λίγο την προοπτική μέσα στην οποία αποκαλύπτεται το έγκλημα στην λογοτεχνία, δηλαδή αν δούμε τελικά, αν ψάξουμε να δούμε τι καινούριο, τι διαφορετικό κομίζει η λογοτεχνία στην προσέγγιση που κάνει στο εγκληματικό φαινόμενο από την προσέγγιση που κάνει οποιαδήποτε άλλη επιστήμη, αν θέλετε, όπως η νομική, η εγκληματολογία ή η κοινωνιολογία ή η πράξη, όπως παραδείγματος χάρη η διαδικασία ή η ποινική. Τι διαφέρει. Γιατί τότε πρέπει να το χωρίσουμε ανακόφθητα σε τι, σε κατηγοριοποιήσεις. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα σε μια, θα λέγαμε, ισοδύναμη κατάσταση. Διαφοροποιούνται εδώ τα πράγματα ανάλογα με τις εποχές, τα έργα, τους συγγραφείς, αλλά και τις αναγνώσεις που κάνουμε στα έργα. Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια, θα περιοριστώ να σας παρουσιάσω κάποιες γενικές κατευθύνσεις στον τρόπο που αναδεικνύεται μέσα από τη λογοτεχνία η προβληματική σχέση του ανθρώπου με τους κανόνες. Μια σχέση η οποία βεβαίως είναι στην αφετηρία αυτό που αποκαλούμε εγκληματική ή παρεκκλήσουσα συμπεριφορά. Αλλά και πάλι, μιλώντας γενικά για νόμους και κανόνες, δεν μπορούμε να τα περιλάβουμε όλα. Δεν μπορούμε να περιλάβουμε όλους τους νόμους, όλους τους κανόνες, όλα τα εγκλήματα ή τις παρεκκλήσεις, ούτε μπορούμε να προχωρήσουμε σε ηθικές ή σε αξιολογικές κρίσεις. Πάντα να επικεντρωνόμαστε σε ειδικότερες συγκεκριμένες καταστάσεις. Εκείνο που είναι το γενικό, θα λέγαμε, και το ουσιώδες, είναι ότι η λογοτεχνία μας βοηθά να υπερβούμε αυτές τις διαφοροποιήσεις, γιατί μας δείχνει μια άλλη κατεύθυνση για να προσεγγίσουμε τα θέματα αυτά. Γιατί τα θέματα αυτά, η μεγάλη λογοτεχνία, η κλασική λογοτεχνία, θα τοποθετεί σε μια άλλη διάσταση. Θα προσπαθήσω στη συνέχεια να τεκμηριώσω αυτή την άποψη με ορισμένα παραδείγματα από λογοτεχνικά έργα. Από το αρχαίο δράμα μέχρι το σύγχρονο μυθιστόρημα, οι νόμοι και οι κανόνες παραβιάζονται μέσα σε έναν κόσμο που η ατομική συνείδηση του δράστη εξεγείρεται. Η ατομική συνείδηση του δράστη εξεγείρεται γιατί ο δράστης νιώθει να συγκλίνεται από ένα κυρίαρχο σύστημα αξιών. Βέβαια, κάθε φορά αυτή η σύγκρουση έχει άλλο περιεχόμενο, γιατί διακυβεύονται διαφορετικά ζητήματα. Και διαφορετική είναι η φορείς και το περιεχόμενο της εξέγερσης. Άλλη σημασία έχει, αν θέλετε, η εξέγερση και το έγκλημα του Ορέστη, στη μια Ορέστια, της Μίδιας, της Ρακογιανούς, του Μερσός, του Ξένου, του Ρασκόλνικοφ, στο έγκλημα για τιμωρία. Εν τούτης, πάντοτε έχουμε αυτό το κοινό παρονομαστεί, ότι οι αξίες, οι νόμοι παραβιάζονται μέσα σε ένα πλαίσιο που η ατομική συνείδηση του δράστη εξεγείρεται. Εξεγείρεται γιατί όχι ακριβώς να συγκλείδεται από το κυρίαρχο σύστημα αξιών και θέλει να προτείνει ένα άλλο σύστημα αξιών. Θέλει να προτείνει έναν άλλο τρόπο, θα λέγαμε, αντίληψης των ανθρώπινων σχέσεων της δικαιοσύνης, του δικαίου. Αλλά δεν είναι μόνο το περιεχόμενο στη λογοτεχνία, είναι και η μορφή, βασικό στοιχείο. Είναι η μορφή, η φόρμα που λέμε του λογοτεχνικού έργου, η οποία φόρμα δεν πλαισιώνει απλά το έργο, έτσι. Είναι πολύ ουσιαστικό, συστατικό στοιχείο. Όπως γράφει ένας Γάλλος συγγραφέας, ο Μισελ Πιντόρ,
Η μορφή που προσλαμβάνει κάθε λογοτεχνικό έργο εμφανίζεται σαν αντίδραση σε μία κατάσταση της συνείδησης. Ανάλογα δηλαδή με το πώς αντιλαμβάνεται κάθε φορά ο συγγραφέας ή ο αναγνώστης τη σχέση του μυθιστορήματος με την πραγματικότητα, επιλέγει και άλλη μορφή, άλλη φόρμα στο λόγο του. Τέτοια φόρμα που θα μπορεί να ανταποκρίνεται ακριβώς σε νέα περιεχόμενα, σε νέες αποκαλύψεις, στη γλώσσα, στο ύφος, στην τεχνική, στη σύνθεση. Δηλαδή η εξέλιξη της λογοτεχνικής μορφής, έτσι, από το ρεαλιστικό μυθιστόρημα, στο ψυχολογικό, στο νατουραλιστικό, στο μυθιστόρημα, αν θέλετε, τον Μπόρμαν, που λένε οι Γάλλοι, το κεντρικό μυθιστόρημα, που ανατρέπει τελείως τα δεδομένα, τα λογικά δεδομένα, το λογικό ιρμό, στο μυθιστόρημα του παραλόγου, όλα αυτά δεν είναι απλώς έτσι παιχνιδίσματα. Όλα αυτά ανταποκρίνονται σε μια άλλη αντίληψη για τη σχέση του λόγου, του μυθιστορήματος με την πραγματικότητα. Είναι κάτι έτσι όπως λένε σε όλες τις θέσεις εξάλλου, στη μουσική, στη ζωγραφική, στο χορό, παντού. Η τέχνη κυρίως είναι μορφή, είναι φόρμα. Και αυτή η φόρμα είναι που δείχνει ακριβώς τη σχέση της με αυτό που θέλει να δείξει, την καινούργια συνείδηση που θέλει να αποκαλύψει. Άρα λοιπόν, από τη λογοτεχνική μορφή με την οποία εμφανίζεται το έγκλημα, εξαρτώνται και οι αντιδράσεις που θα προκαλέσει στη συνείδηση του αναγνώστη και της αλήθειας που θα αποκαλύψει. Αλλιώς δηλαδή θέλω να πω, μας αποκαλύπτονται οι αλήθειες και το εγκληματικό φαινόμενο μέσα σε ένα μυθιστόρημα νατουραλιστικό, ψυχολογικού βάθους και αλλιώς σε ένα μυθιστόρημα του παραλόγου. Αλλιώς στο αρχαίο δράμα, αλλιώς στη βίβλο. Γιατί? Γιατί εκεί κυριαρχεί το θεολογικό στοιχείο. Το στοιχείο όπου ο άνθρωπος, αν θέλετε, στο αρχαίο δράμα είναι ένα παίγνιο των θεών. Υπάρχουν στοιχεία όπως είναι η μοίρα, η τύχη. Είναι τελείως υπερβατικά ζητήματα, τα οποία αυτά δεν μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο μέσα σε μια συγκεκριμένη μορφή. Σε ένα μυθιστόρημα, το δούμε συνέχεια αυτό, ή σε ένα λόγο λογοτεχνικό, όπου ο Θεός έχει πεθάνει, για να το πω λίγο έτσι συμβολικά με το σύνθημα του Μάιν του 68, προφανώς θα πρέπει να διαλέξουμε μια άλλη μορφή για να το εκφράσουμε αυτό, μια άλλη φόρμα. Άρα λοιπόν, η σημασία που έχει η αισθητική διαμεσολάβηση για να αποκαλυφθεί η βαθύτερη αλήθεια που κρύβει κάθε εγκληματική πράξη, δηλαδή το πώς το έγκλημα τελικά στη λογοτεχνία ανακαλύπτεται, αποδεικνύεται, αντιλαμβάνεται μία αντιληπτό μέσα από την αισθητική του εμφάνιση, φαίνεται πολύ καθαρά στον Άμλετ. Στον Άμλετ του Σέξπιρ. Να σας θυμίσω λίγο τι γίνεται στον Άμλετ. Ο Άμλετ θέλει να βρει, μάλλον όχι να βρει, ξέρει ποιος είναι ο δολοφόνος του πατέρα του, αλλά θέλει να τον αποκαλύψει, θέλει να έχει στοιχεία, τα λέγαμε τεκμηριωμένα, ώστε να αποδειχθεί ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος του πατέρα του, ο θείος του. Και τι κάνει γι' αυτό? Επινοεί ένα τέχνασμα. Ένα τέχνασμα ανακριτικό. Μια θεατρική παράσταση. Δηλαδή, παραπέμπει, έτσι, καταφεύγει ο Άμλετ στο θέατρο. Σε μια δηλαδή καλλιτεχνική μορφή, μια καλλιτεχνική φόρμα, για να ανοίξει ένα έγκλημα. Όπως λέει χαρακτηριστικά, πρέπει ο δολοφόνος να χρησιμοποιήσει ένα θαυμαστό τρόπο ώστε το έγκλημα να βρει φωνή. Να βρει φωνή πώς? Μέσα ακριβώς από την αντίδραση που θα έχει ο θεατής ο δολοφόνος, ο θείος, στην παράσταση που δείχνει την πράξη του. Αναπαριστά την παράσταση, το έγκλημα που έκανε στον πατέρα του Άμλετ για να σφετεριστεί το θρόνο, και επομένως μέσα από αυτή την ταραχή της συνείδησής του, μέσα από το καλλιτεχνικό γεγονός, το αισθητικό γεγονός, θα αναδειχθεί το έγκλημά του. Ο φόνος, λέει ο Σέξπιρ στον Άμλετ, και ας μην έχει ο ίδιος ο γλώσσα, με τρόπο θαυμαστό βρίσκει καμιά φορά φωνή. Αυτή η φωνή, η θαυμαστή, που βρίσκει το έγκλημα για να αποκτήσει γλώσσα, είναι ακριβώς η γλώσσα της τέχνης. Και αυτό ακριβώς είναι το ανακριτικό τέχνα που χρησιμοποιεί και ο Άμλετ.
Αυτή η φωνή όμως του εγκλήματος μέσα από την τέχνη, μέσα από τη λογοτεχνία, πάει πολύ μακριά. Πάει πολύ μακριά, φωτίζει πολλές κρυφές πτυχές των πράξεων και των προσώπων, αποκαλύπτει την πίσω όψη των πραγμάτων, την πίσω πλευρά του καθρέφτη, και έτσι λοιπόν μας αναφέρει τελείως τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Μας αναφέρει τελείως τη συμβατική οπτική που προσεγγίζουμε τα φαινόμενα. Και έτσι οδηγούμαστε σε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των σχέσεων του ανθρώπου με τους κανόνες. Με τους κανόνες που διέχουν τη ζωή του και που ενδεχομένως τους απισθητεί ή τον συνθλίβουν μέσα ακριβώς από την επιτακτικότητά τους. Άρα λοιπόν εδώ η λογοτεχνία κάνει αυτό που είπε που λέει ο Θαδάθης, ξεκάθαρα, σχεδόν ενδεστήτως των οποίων συμπληρούσα. Συνδυάζουσα εντυπώσεις, συνδυάζουσα τις μέρες. Αυτό το συνδυασμό, την συναρμογή του φανταστικού με το πραγματικό. Έτσι λοιπόν, μέσα από την εμπειρία που έχουμε ως αναγνώστες ενός λογοτεχνικού έργου, αναδεικνύεται όλη η ψυχική πολυπλοκότητα των προσώπων. Όλες οι αμφίσεις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα τα λογοτεχνικά και επομένως αυτή η διαδικασία μας οδηγεί στην αμφισβήτηση και στην αντιστροφή του κανόνα, στην αντιστροφή του κοινά βουλευτού νοήματος των αξιών. Εδώ πια συμβαίνει αυτό που γράφει ο Παδιαμάντης. Αυτό που ομολογεί η Φραγκογιανού μέσα από τη δικιά της ανθρεπτική βιοθεωρία που εκλαμβάνει τα εγκλήματα ως ευεργεσίες. Τι λέει η Γραία Χαρδούλα? Κανένα πράγμα δεν είναι ακριβώς ό,τι φαίνεται, αλλά παν άλλων, μάλλον το εναντίον. Εδώ πια έχουν φτάσει στην πλήρη, στη ριζική ανθρωπή των νοημάτων και των σημασιών. Αυτή η αναστροφή του κανόνα και του νοήματος προκύπτει από το γεγονός ότι μέσα από τη λογοτεχνία εισχωρούμε στη λογική εκείνων που δεν νιώθουν ότι τους αφορά ο κανόνας, που δεν νιώθουν ότι τους αφορά ο νόμος. Γιατί? Γιατί ο νόμος αγνοεί την πραγματική τους κατάσταση και τις αληθινές εμπειρίες τους. Δεν λογαριάζει την άποψή τους και συνεπώς το προσπερνούν ή παίρνουν θέση εναντίον του. Εδώ ακριβώς οφείλεται η αμφισημία του νόμου. Γιατί ο νόμος, πέρα από το συλλεκτικιστικό του χαρακτήρα, αποκτά διαφορετικές σημασίες για τους μεν, διαφορετικές σημασίες για τους δε. Παράδειγμα, ο Ρασκόλνικοφ, στο έγκλημα για τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Τι κάνει ο Ρασκόλνικοφ, γιατί δολοφονεί τη γριά? Γιατί επιτρέπει ο Ρασκόλνικοφ μέσα στη δικιά του αντίληψη σε μια ορισμένη κατηγορία, σε μια εξαιρετική όπως λέει κατηγορία ανθρώπων, το έγκλημα προκειμένου να πετύχουν την πραγμάτωση της μεγάλης ιδέας. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Θα ήθελε μετά πάρα πολλά χρόνια ο Καμί να αναρωτηθεί ποιος όμως αγιάζει το σκοπό. Μεγάλο ερώτημα. Εδώ λοιπόν, ουσιαστικά, αυτή η πραγμάτωση μεγάλης ιδέας αφήνει ουσιαστικά αναπάντοτε το ερώτημα της καθολικής ηθικής αποδοκιμασίας του δράστη. Γιατί στην ερώτηση του Ραζουμίχιν, στο έγκλημα και τιμωρία, που λέει στον Ρασκόλνικοφ, εκείνοι που τους δόθηκε το δικαίωμα σφάζουν, αυτοί δεν πρέπει να υποφέρουν καθόλου. Πού είναι η ποινή τελικά? Πού είναι η δικαίωση? Πού είναι η κάθαρση? Εκείνοι που τους δόθηκε το δικαίωμα να σφάζουν, αυτοί δεν πρέπει να υποφέρουν καθόλου ούτε για το αίμα που χύσανε? Ο Ρασκόλνικοφ τι λέει, πώς απαντάει σε αυτό? Κάθε λέει πλατιά συνείδηση, κάθε βαθιά καρδιά δεν μπορεί παρά να υποφέρει και να πονέσει. Χωρίς όμως να παραιτεί την πρακτική του τοποθέτηση. Οι πραγματικά μεγάλοι άνθρωποι, μου φαίνεται, λέει ο Ρασκόλνικοφ, θα πρέπει να νιώθουν μεγάλη θλίψη από τον κόσμο. Άρα, ναι, με το έγκλημα δικαιολογείται λόγω της σύνθλιψης που νιώθει ο άνθρωπος όταν θέλει να υπερβεί, αν θέλετε, το μέσο όρο και να υλοποιήσει μια μεγάλη ιδέα. Απ' την άλλη, όμως, φυσικά δεν νιώθει ηθικά δικαιωμένος. Γιατί? Γιατί στον τρόπο του Δοστογεύσκη ξέρουμε ότι η χριστιανική αγάπη είναι εκείνη και η πίστη που μπορεί τελικά να γαλινεύσει αυτή τη μεγάλη θλίψη. Αλλά στη σύγχρονη λογοτεχνία τα πράγματα οδεύουν σε τελείως διαφορετικές απευθύνσεις. Γιατί? Γιατί κινούνται στον αστερισμό του ερωτήματος του Φιόντορ Καραμαζόφ. Τι λέει ο Καραμαζόφ, ο Φιόντορ Καραμαζόφ?
Ποιος κοροϊδεύει τον άνθρωπο. Και όλα επιτρέπονται. Τελείως άλλη διάσταση και τελείως, θα λέγαμε, άλλη αντίληψη πια για την ηθική διάσταση στο έγκλημα και για την κάθαρση των δραστών. Γιατί εδώ είναι μια άκρη, αν θέλετε, ανάμεσα στην κλασική λογοτεχνία και στην σύγχρονη λογοτεχνία. Στην κλασική λογοτεχνία, ο δράστης των εγκλημάτων μπορεί να είναι μέσα στα βάσανα και στους στροφισμούς της ψυχής του ένας ευγενικός, ένας ιδεολόγος ενδεχομένως, ο οποίος να προκαλεί και τη συμπάθεια του αναγνώστη. Ο οποίος αναγνώστης πολλές φορές θέλει να τον σώσει, να τον βλέπει να σώζεται. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ποτέ αθώος. Δεν είναι ποτέ αθώος ή δεν είναι ποτέ αποκομμένος από μια ηθική διάσταση. Και δεν καταδικάζεται ποτέ μέσα από την ηθική του διάσταση, παρόλο που μπορεί να αναγνωρίζεται, αν θέλετε, ενδεχομένως η ευγένειά του ή η μεγαλοσύνη του. Αντίθετα, στη σύγχρονη λογοτεχνία, το έγκλημα συχνά απεικονίζεται σαν κάτι για πρόσωπο, σαν κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα, σαν μια απρόβλεπτη μπόρα που σχεδόν δεν αγγίζει τον άνθρωπο. Ο επιτιθέμενος αντιλαμβάνεται την επίθεση σχεδόν με τον ίδιο τρόπο με αυτόν που δέχεται την επίθεση. Ένας Ιταλός διανοούμενος, ο Κλάουντιο Μάγκρης, λέει ότι το έγκλημα εμφανίζεται σαν ένα τυχαίο και απρόσμο γεγονός. Ο δολοφόνος παρουσιάζεται στη σύγχρονη λογοτεχνία με ένα είδος στεφάνου αθότητος. Της αθότητας εκείνου που δεν ξέρει και δεν μπορεί να καταλάβει τι του συνέβη ή τι του συμβαίνει. Είναι ακριβώς το έγκλημα που γίνεται μέσα στον αστερισμό κάτω από τον ουρανό του θανάτου του Θεού. Της μεγάλης αφήγησης, θα λέγανε οι μεταμοντέρνοι. Εδώ λοιπόν ο θάνατος του Θεού αναδεικνύει με τραγικό τρόπο την οδυνηρή απορία του ανθρώπου μπροστά στην υποκειμενική ασυνέχεια των γεγονότων, δηλαδή στην αδυναμία σύνδεσης που λέγαμε προηγουμένως, αλλά και στην αντικειμενική του διαδεκτική. Προσέξτε, η διάσταση ανάμεσα στην υποκειμενική ασυνέχεια των γεγονότων, στην αδυναμία την προσωπική της αντίληψης, μιας σύνδεσης ενός ιερμού των γεγονότων, απ' τη μια, αλλά και στην αντικειμενική διαρρευτική που έχουν απ' την άλλη, που μένει ασύλληπτη για τον άνθρωπο. Αυτό το γράφει χαρακτηριστικά ο Μαρονίτης στο Οπισθόφυλλο της έκδοσης ενός εμβληματικού έργου της νεολογικής λογοτεχνίας, στο Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου. Η οδυνηρή απορία μπροστά στην υποκειμενική ασυνέχεια των γεγονότων και στην αντικειμενική του διαρρευτική. Και το δράμα ποιο είναι, λέει ο Καμής στον Δίο του Σισύφου. Τα ουσιαστικά στοιχεία του ανθρώπινου δράματος είναι ακριβώς αυτή η νοσταλγία της ενότητας. Ο πόθος του απόλυτου. Η απάντηση όμως αναβάλλεται. Κάθε φορά αναβάλλεται για την επαύριο. Ο κύριος Κοντό δεν θα έρθει σήμερα, αλλά αύριο οπωσδήποτε. Και αυτό επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, λέει ο Μπέκετ, στο περιμένω στο Κοντό. Άρα πια έχουμε μπει ξεκάθαρα στον κόσμο του παραλόγου. Εκεί όπου, όπως γράφει ο Κλάουντιο Μάγκρης πάλι, η έκλειψη των δυνατών κατηγοριών του καλού και του κακού δεν είναι μια μηχεραφέτηση, αλλά μια άμορφη άμπλυνση στην οποία θύμα και θύτης βυθίζονται μαζί σε μια κοινή απουσία νοήματος. Και αυτή η απουσία νοήματος είναι η νέα αψηλάφητη άποψη του κακού. Το κακό πια σε σύγχρονη λογοτεχνία συναντοδοτείται κατά τον Μάγκρης από την έλλειψη νοήματος. Άρα εδώ πια το έγκλημα τι είναι. Το έγκλημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα καθήκον αποκαλύψεως αυτού του παραλογισμού. Ο Μερσός, ο Ξένο και ο Καμί επομίζεται αυτό το καθήκον ρίχνοντας τέσσερις σφαίρες πάνω στην πτώμα, στο πτώμα του Άραβα. Και έτσι τι κάνει. Διαβαίνει την πόρτα της δυστυχίας, δηλαδή αποκαλύπτει τελικά το παράλογο. Στην κήγη του Κάφκα, ο Ιώσεφ Κάπα συντρίπεται από το νόημα ενός νόμου που ποτέ δεν γνώρισε, αν και απεγνωσμένα αναζήτησε. Μέχρι τελευταία στιγμή ο Ιώσεφ Κάπα αναζητάει κάποιο επιχείρημα που θα αποτρέψει τις σμυρές συνέπειες ενός αφαντού μηχανισμού που οδηγεί στο θάνατο. Ενός αφαντού μηχανισμού που δεν μπορεί να ελέγξει. Γράφει χαρακτηριστικά. Μήπως υπάρχουν και αντίθετα επιχειρήματα που έχουν ξεχαστεί. Βεβαίως και υπάρχουν. Η λογική, λέει ο Κάφκα, είναι ένα κλόνητη.
αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί ποτέ σε έναν άνθρωπο που θέλει να ζήσει. Όμως, όπως γράφει πάλι ο Κλάουδιο Μάγκρης, η λογοτεχνία δεν κάνει κήρυγμα. Και η ηθικότητα της λογοτεχνίας είναι στο να διηγείται μια ιστορία. Να δίνει πιστή και ακριβή μαρτυρία είτε των αγγέλων είτε των δαιμόνων. Το να συντάσσει όμως η λογοτεχνία, λέει ο Μάγκρης, τολμηρά πρωτόκολλα της σύγχυσης τελικά, που αναδεικνύει η σύγχρονη ζωή, η σύγχρονη ζωή μέσα στο τίποτα, είναι ήδη μια καλή μάχη ενάντια στο τίποτα. Τότε συμπληρώνουμε εμείς από τον καμί. Όλα ξαναπαίρνουν τη θέση τους. Ο παράλογος κόσμος ξαναγεννιέται μέσα σε όλο το μεγαλείο, μέσα σε όλη την πολλαπλότητα και την αντιφατικότητα. Έτσι λοιπόν τελικά μπορούμε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική εξήγηση, ίσως σε ένα ερώτημα για αυτό που μας αποκαλύπτει το έγκλημα μέσα από τη λογοτεχνία. Δηλαδή τι τελικά. Τη σταθερή αντίφαση, ελευθερία, καταναγκασμός. Τη σταθερή αντίφαση, ελευθερία, καταναγκασμός που διέπει διαχρονικά τη σχέση του ανθρώπου με τους κανόνες και που εν τέλει είναι εκείνη η οποία οδηγείται στο έγκλημα. Και για να κλείσουμε τον Καμί, πάλι, το να κρατήσουμε ατόφια αυτή την αντίφαση, ελευθερία, καταναγκασμός, είναι ίσως η πιο διαισθητική, η πιο κέρια από όλες τις πνευματικές τάσεις που μπορούμε να κρατήσουμε και μπορούμε να αντλήσουμε εν τέλει μέσα από τη λογοτεχνία. Και μέσα στον τρόπο που η λογοτεχνία μας παρουσιάζει το έγκλημα. Και με αυτό θα ήθελα να τελειώσω εγώ και να δώσω το λόγο σε εσάς. Σας ευχαριστώ.